προήμιο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται πως είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, πιστός ακολουθός της Ρώσκης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εάν είναι έτσι, μπορεί όταν πηγαίνει για ύπνο κάθε βράδυ να λέει στην προσευχή του και να ρωτάει το Θεό «Γιατί δεν έπλαθες μερικά βουνά στην Ουκρανία» Εάν ο Θεός είχε πλάσει βουνά στην Ουκρανία, τότε η απέραντη επίπεδη έκταση της βόρειο-ευρωπαϊκής πεδιάδας δεν θα αποτελούσε ένα τόσο πρόσφορο έδαφος για αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Όσο έχουν τα πράγματα, ο Πούτιν δεν έχει άλλη επιλογή. Οφείλει να προσπαθήσει τουλάχιστον να ελέγξει τις δυτικές παιδιάδες. Το ίδιο ισχύει για όλα τα έθνη μικρά ή μεγάλα. Οι ηγέτες τους είναι εχμάλωτοι του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο τους προσφέρει λιγότερες επιλογές και μικρότερο περιθώριο ελιγμών από ό,τι νομίζει κανείς. Έτσι είχαν τα πράγματα για την Αθηναϊκή ηγεμονία, του Πέρσε, του Βαβυλώνιου και ακόμα πρωτύτερα. Έτσι είχαν τα πράγματα για κάθε αρχηγό που αναζητούσε μια υπεριψωμένη τοποθεσία από όπου θα μπορούσε να προστατεύσει καλύτερα τη φυλή του. Η γη που πατάμε ανέκαθεν μας καθόριζε. Καθόριζε τους πολέμους, την ισχύ, την πολιτική και κοινωνική εξέλιξη των λαών που τώρα έχουν καταλάβει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπορεί να φαίνεται ότι η τεχνολογία έχει υπερκεράσει τι αποστάσει που μα χωρίζουν τόσο τι νοερέ όσο και τι φυσικέ, αλλά είναι εύκολο να ξεχάσει κανεί ότι το έδαφο πάνω στο οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και ανατρέφουμε τα παιδιά μα έχει τεράστια σημασία. Και ότι οι επιλογέ αυτών που ηγούνται των 7,5 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη θα καθορίζονται πάντα σε κάποιο βαθμό από τους ποταμούς, τα βουνά, τις ερήμους, τις λίμνες και τις θάλασσες που μας περιβάλλουν. Όπως έκανα πάντοτε. Η κατανόηση του πόσο καθοριστικό είναι το γεωγραφικό περιβάλλον στην κάλυψη της ιδεσιογραφίας στα Βαλκάνια με ωφέλισε ιδιαίτερα στα χρόνια που ακολούθησαν. Για παράδειγμα, το 2001, λίγες εβδομάδες μετά την 10η Σεπτεμβρίου, Είδα με τα ίδια μου τα μάτια πως το κλίμα, έστω και με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, εξακολουθεί να ορίζει τις στρατιωτικές επιλογές ακόμα και των ισχυρότερων στρατών του κόσμου. Βρισκόμουν στο Βόρειο Αφγανιστάν, έχοντας διασχίσει πάνω σε μια σχεδία το ποτάμιο σύνορο από το Τατζικιστάν προκειμένου να ενσωματωθώ στα στρατεύματα τη Βόρεια Συμμαχία που πολεμούσαν του Ταλιμπάν. Τα αμερικάνικα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα σφυροκοπώντας θέσεις των Ταλιμπάν και της Αλκάιντα στις ψυχρές αμμώδεις κοιλάδε και στους λόφους ανατολικά της Μαζάρ Ιλ προκειμένου να ανοίξουν το δρόμο για την προέλαση στην Καμπούλ. Μερικές εβδομάδες αργότερα ήταν προφανές ότι η Βόρεια Συμμαχία προετοιμαζόταν να κινηθεί νότια και τότε όλη η πλάση άλλαξε μόνο μιας χρώμα. Είχε ξεσπάσει η πιο έντονη αμοθήλα που έχω συναντήσει ποτέ, δίνοντα τα πάντα ένα μουσταρδοκίτρινο χρώμα. Ακόμα και ο αέρα ολόγυρά μα έμοιαζε να έχει την ίδια απόχρωση, πυκνό καθώ ήταν από του κόκκους τη άμμου. Για 36 ολόκληρε ώρε, το μόνο που κινούνταν ήταν η άμμο. Στην κορύφωση τη θύλα δεν μπορούσε να δει πέρα από μερικά μέτρα. Και το μόνο που ήταν ξεκάθαρο ήταν πως η προέλαση θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να βελτιωθεί ο καιρό. Εδώ και 30 χρόνια έχει επικρατήσει η άποψη ότι επίκειται η άμεση ή σταδιακή παρακμή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτή η άποψη είναι τόσο λανθασμένη σήμερα όσο ήταν και στο παρελθόν. Η πιο επιτυχημένη χώρα του πλανήτη απέχει ένα βήμα από την ενεργειακή αυτάρκεια. Παραμένει η κυρίαρχη οικονομική δύναμη και ξοδεύει περισσότερα χρήματα στη στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη από το συνολικό αμυντικό προϋπολογισμό όλων των υπόλοιπων χωρών του ΝΑΤΟ μαζί. Ο πληθυσμός της δεν γυράσκει όπως συμβαίνει στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Και η μελέτη μιας φυγομέτρησης το 2013 έδειξε ότι το 25% όλων όσοι ελπίζουν να μεταναστεύσουν έχουν ως πρώτη προτίμησή τους τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον ίδιο χρόνο, μία Επιτροπή Ειδικών του Πανεπιστημίου της Αγκάης συνέθεξε μία λίστα με τα 20 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Τα 17 βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο σπουδαίος πρόσωπος πολιτικός Otto von Bismarck δήλωνε τουλάχιστον ένα αιώνα πριν σε μία τοποθέτηση διπλής ανάγνωσης ότι ο Θεός φροντίζει ιδιαίτερα τους μέθησους, τα παιδιά και τις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Φαίνεται ότι ισχύει ακόμη. Στο βιβλίο του Παράδεισος και Εξουσία, ο ιστορικός Ρόμπερτ Κέγκαν υποστηρίζει ότι οι δυτικοευρωπαίοι Ευρωπαίοι μπορεί να ζουν στον Παράδεισο, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν ότι θα λειτουργούν με τους ίδιους όρους όταν βγαίνουν στον κόσμο της εξουσίας. Ενδεχομένως, Καθώς η κρίση του ευρώ περνάει και κοιτάζουμε τον παράδεισο ολόγυρά μας, φαίνεται αδιανόητο ότι μπορεί να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ωστόσο, η ιστορία μας διδάσκει πόσο πολύ μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες. Και η γεωγραφία μας διδάσκει ότι αν οι άνθρωποι δεν καταβάλουν διαρκώς προσπάθειες να επιβληθούν στις επιταγές της, τότε αυτές θα επιβληθούν σε εμάς. Αυτό εννοούσε ο Χέλμουντ Κόλ όταν προειδοποιούσε αφήνοντας την καγκελαρία της Γερμανίας το 1998 ότι ήταν ο τελευταίος γερμανός ηγέτη που είχε ζήσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και επομένως είχε βιώσει τα δεινά που αυτός προκάλεσε. Το 2012 έγραψε ένα άρθρο για την πρώτη κυκλοφορία γερμανική καθημερινή εφημερίδα, την Bild και ήταν εμφανώς προβληματισμένος για το ενδεχόμενο ότι εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης η παρούσα γενιά ηγετών δεν θα περιέβαλε το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό εγχείρημα με τη δέουσα εμπιστοσύνη. Για όσους δεν το έζησαν οι ίδιοι και ειδικά τώρα, εν μέσω της κρίσης, αναρωτιούνται σε τι ωφελεί την Ευρώπη η ενότητα. Η απάντηση, παρά την πρωτόγνωρη περίοδο ευρωπαϊκής ειρήνης που έχει διαρκέσει πάνω από 65 χρόνια, και παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που πρέπει ακόμα να υπερβούμε είναι μία στην ειρήνη εχμάλωτη τη βιογραφία. νέα αναθεωρημένη έκδοση Tim Marshall εκδόσεις Διόπτρα pod Το καλό να ακούγεται